Γεια σας. Στέλιο μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Ναι, καλώς την Νικόλ. Λοιπόν, αυτό το look εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το χρώμα αυτό που πάει πολύ, το shocking pink. Και μου αρέσουν αυτά τα δύο διαφορετικά υφάσματα που έχεις συνδυάσει. Και η τσάντα μου αρέσει και το πορτοκαλί. Θα προτιμούσα να... Καλά, εκτός του ότι υπερβεβαίω να κοντίνεις το παντελόνι κανονικά. Ναι, το ξέρω. Βέβαια, καλά το πήγες μπροστά. Επειδή το έκανες μόνη σου. Ναι, μόνη μου. Ωραία. Γιατί δεν το κάνεις όλο το παντελόνι και κάνεις μόνο τον μπροστά? Όχι, και το πίσω έκανα. Α, γιατί το μπροστά το κάνεις καλά, το πίσω είναι λίγο... Μπορεί να ξυλώθηκε επειδή το πατάω. Okay. Επειδή το έχω γυρίσει. Ναι, είναι πολύ ωραίο το look, όμως επειδή είναι πάρα πολύ έντονο η αντίθεση των δύο αυτών χρωμάτων, θα προτιμούσα να υπάρχει και ένα τρίτο χρώμα στην εικόνα για να γίνεται color blocking, το οποίο ιδανικά θα ήθελε να είναι mauve, δηλαδή ένα mauve ζωνάκι. Α. Ή τα παπούτσια σου αντί να είναι φούξια μεταλλικά, να είναι μοβ μεταλλικά. Ή να είχες ένα κόκκινο στοιχείο, δηλαδή νομίζω ή κόκκινο ή μπλε θα ήθελα να βλέπω σε αυτήν την εικόνα, σαν έξτρα, σε ένα μικρό... Ή να ήταν το σακάκι φούξια κι αυτό και να είναι total φούξια. Θα κρατούσα την εικόνα όλη μέσα φούξια, αν και το σακάκι ήταν στο ίδιο χρώμα. Okay. Τώρα που είναι μια τόσο έντονη διαφορά τα χρώματα, θα ήθελα να το πας... Ναι, color blocking. Αυτό. Παρόλα αυτά, είναι πολύ ωραία ζωντανά χρώματα, σου ταιριάζουν πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίο το look. 3. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι, πράγματι. Αν το έχεις δανειστεί να το αγοράσεις. Όχι, δεν το έχω δανειστεί. Μου το έστειλε μια εταιρεία όμως. Μπράβο της, σου πάει εκπληκτικά, σου κάνει πάρα πολύ ωραία τη σιλουέτα και η μέση. Τι μέση είναι αυτή? Δαχτυλίδι. Τι κάνω? Δαχτυλίδι, πραγματικά. Πραγματικά η σιλουέτα σου είναι φοβερή. Είναι πολύ ωραία πάνω από την μπλούζα που έχει και αυτή τον όγκο εδώ και τις λεπτομέρειες, γιατί και αυτή δίνει ένα push, μια ενίσχυση στη σιλουέτα σου και την κάνει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μ' αρέσουν και τα παπούτσια, μ' αρέσει το πορτοκαλί που βάλες ένα χρώμα να μπλέξει παραπάνω. Θα το πήγαινα ή κόκκινο ή πορτοκαλί. Βρήκα αυτό μας πιο πολύ σαν σακάκι. Νομίζω πορτοκαλί, απλά η τσάντα λίγο εμένα δεν με ενθουσιάζει. Δηλαδή θα μπορούσε απλά να τη βάλεις ένα λουράκι και την πηγαίνεις βόλτα. Όταν την είδα εγώ αυτή τη τσάντα, βάλεις ροδάκια. Θα είναι σπίτι μαζί μου. Ναι, ναι. Βάλεις ροδάκια και να τη βγάζεις βόλτα. Ναι. Όχι, μου ναι. Είναι cute, εντάξει, οκ. Okay. Άμα την κρατούσα έτσι θα σας άρεσε πιο, θα σας φαινόταν πιο λίγο πολύ, πιο, ναι, πιο cool. Ναι, πιο cool. Είναι πιο ωραία. Έτσι ήταν. Θα μπορούσε να βάλεις ένα χρώμα ακόμα στην τσάντα. Για να μην μπλέξεις πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κομψό αυτό που έκανες. Πολύ ωραία πρόταση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εδώ θέλουμε να βλέπουμε και προτάσεις. Πόσα αδέρφια είσαστε? 5. Πέντε. Να είστε όλοι καλά. Έχεις να γνωρίσει μπεθέρια. Πολλά. Ναι. My Style Rocks βλέπουν σπίτι? Βεβαίως και βλέπουν. Να πάρετε ένα μηχανάκι HGB, θα μετράει αυτό πάρα πολύ. Αυτό σκεφτόμουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλιάνα. Νικόλ μου, είσαι κουκλίνη, πιτσικουλίνη, με τα ροζ. Πω. Είσαι πραγματικά σαν κουκλάκι, είσαι τόσο όμορφη. Ευχαριστώ. Αλήθεια, είσαι τόσο όμορφη. Θέλω να έρθω εκεί και να σε ζουλήξω, ρε παιδί μου. Σου πάει τόσο πολύ αυτό το χρώμα, η κοτσιδούλα, τα σκουλαρίκια. Πραγματικά σου ταιριάζει τόσο πολύ αυτό το look που το έχεις κάνει να φαίνεται και εσύ πολύ ωραίο. Μου αρέσει ο συνδυασμός με το πορτοκαλί. Θα μου άρεσε και με μόβ, αλλά νομίζω ότι το πήγαινε πιο πολύ σε πιο χειμωνιάτικες και φθινοπορεινές μέρες. Οπότε προτιμώ που έχεις διαλέξει το πορτοκαλί, επειδή είμαστε στην άνοιξη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ την τσάντα θα ήθελα να την κρατά στο χέρι και ίσως να ήταν το στοιχείο που θα έβλεπα σε μόβ. Σε κόκκινο, σε ένα τρίτο χρώμα. Δεν την είχε. Αν την είχε, εγώ θα την έπαιρνα αυτή σε όλα τα χρώματα, να ξέρετε. Α, άρεσε τόσο πάρα πολύ. Ναι. Κοίταξε, έτσι όπως την κρατά, το προτιμώ από το να την έχει και εγώ κρεμασμένη. Ναι, την κατεβάζει λίγο και επειδή έχει και όλη αυτή την πληροφορία, είναι λίγο σαν να κρατάς, ρε παιδί, με ένα χαλάκι. Ναι. Σίγουρα όμως την εικόνα θα έβαζα μία ζώνη, ακόμα και στο ίδιο χρώμα ήταν το φούξια, θα το προτιμούσα να βάλεις ένα ζωνάκι για να καλύψει αυτό το κουμπί. Ναι. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλ, 11,7. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία, μπορείς να καθίσεις.